Ζωάκι, μέσω στάβλο είμαι εγώ. Και εσύ αποκλείεται. Που γεννάω κάθε μέρα. Κότα, κότα, το πολύτιμο το αυγό. Κότα, κότα. Ωραία, κότα. Κι, τι μας λένε ωραία αυτή. Το πιο χρήσιμο ζωάκι, έστω στάβλο είμαι εγώ. Το ξημέρωμα σαν θα έρθει, τραγουδώ και σας ξυπνώ. Κι, βόδιτες μας και εσύ, έκανες καμιά δουλειά για κοιμώσουν στη γωνιά. Κι, βόδιτες μας και εσύ, έκανες καμιά δουλειά για κοιμώσουν στη γωνιά. Δράπηκε πάρα πολύ, χώθηκε στη γωνιά του περισσότερο και όλα τα ζώα άρχισαν να του κοροϊδεύουν και αυτά. Τι! Το ζέσταμα. Αυτό έκανα μόνο, τίποτα άλλο. Και το πόδι σαν είπε αυτά, έκανε πάλι ένα βήμα πίσω και χώθηκε στη γωνιά του. Όλα τα ζωάκια φώναξαν. Ζήτω το πόδι! Για πάμε να φωνάξουμε κι εμείς! Ζήτω το πόδι! Τι είναι ο πραγματευτής, ξέρει κανένας να μας πει? Εκείνος που αγγίζει πράγματα. Εκείνος που? Αγγίζει πράγματα. Αγγίζει πράγματα. Για να ακούσω κανέναν άλλον. Τι είναι ο πραγματευτής, σας βοηθήσουν κι οι μεγάλοι. Φτιάχνει πράγματα. Αγγίζει. Πουλάει πράγματα! Μας, πριν τις γιορτές, μάζευε ό,τι χρήματα είχε όλη τη χρονιά από αυτά που είχε πουλήσει. Έπαιρνε τα λογό του και το κάρο του και τραβούσε για την πόλη. Πιάστε κι εσείς τα χαλινάρια και... Είμαι ο πραγματευτής και τραβάω για την πόλη. Την πραγμάτια να αγοράσω, η φαμίλια να χορτάσω. Είμαι ο πραγματευτής και τραβάω για την πόλη. Και δεν είναι και τίποτα αυτό που θα σου πω. Εγώ θα σου δώσω τα φλουριά, ναι, και εσύ θα μου δώσεις, ας πούμε, την παραμονή των φώτων. Θα περάσω από το σπίτι σου και εσύ θα μου δώσεις το πρώτο πλάσμα που θα σε υποδεχτεί όταν πας στο σπίτι. Λοιπόν, πρώτο πλάσμα που με προδέχει όταν πάω σπίτι είναι ο γέρικος σκύλος μου. Πλέον δεν ακούει, δεν γαβγίζει καν, δεν βλέπει. Θα τον δώσω. Ναι. Θα τον δω, όχι. Ναι. Έλα μωρέ, δώσ' το παλιό σκύλο τώρα. Χρόνια το έχω, μωρέ. Θα τον δώσω. Όχι. Θα μου δώσει ένα μπουκέ φλουριά και θα πάω να πάρω πραγμάτια να ταΐσω την οικογένειά μου, τη γυναίκα και το παιδί. Θα πεινάσει το παιδάκι μου. Τι να κάνω. Να το δώσω ή όχι. Να το δώσω, ε. Όχι. 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 Έψω ένα το πλευρό, έψω άλλο το πλευρό και το μιλώ να θα βρω, βρε το όνειρο. Μα δεν ήταν εκεί πέρα, ήταν. Όχι. Ήτανε κάτω από το σκέπασμα. Εκεί ακούνει το... Δεν είναι εδώ. Είστε χαζοί. Μία ώρα σας λέω στο μήλο είναι κρυμμένος. Στο μήλο, ε. Εκεί θα είναι. Στο μήλο θα είναι. Εκεί μέσα στα σακιά χωμένος. Πάμε. Έτσι όπως ήταν ο μηλωνάς κυμμένος, το αλεύρι ήρθε και... του χαρδάλισε την ύλη. Ήσταν παιδιά, να τον τραβάνε από τα αυτιά και από τα μαλλιά, από τα χέρια και από τα πόδια και να τον γυρίζουν σβούρες δεξιά, αριστερά, πάνω, κάτω και ο μιλωνάς φώναζε «Βοήθεια, χωριανή!» Τρέχουν μες στη νύχτα κάτι κατσαροί ένα σωρό. Τρέχουν και ξαφνιάζουν με τις καταλιές τους στο χωριό. Σαν τη μύτη. Παράσκεψε από το παράθυρο και τι να δει. Ένα τραπέζι.
τραπέζι από εδώ, είσαμε εκεί, στρωμένο με ένα ωραίο γιορτινό τραπεζομάντιλο και πάνω χίλια καλούδια και λιχουδιές. Όλα αυτά όμως, ξέρετε ποιος τα έχει φτιάξει. Τα έχει φτιάξει μία μπάμπο. Ξέρετε τι είναι η μπάμπο? Μεγάλη γιαγιά. Μια γιαγιά λοιπόν, μια μπάμπο, τα έχει φτιάξει γιατί περίμενε τα εγγόνια της και τα παιδιά της να πάνε να φάνε. Αλλά η καημένη κουράστηκε, τόσα πολλά που έφτιαξε. Έτσι λοιπόν, έκατσε στην κουνιστήρη της τη καρέκλα και τι έκανε, λέτε? Έλαβε.